Ξεκινήσω από τον πρόεδρο. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ήταν η ανταμοιβή τόσων χρόνων που κοπιάσατε, ιδρώσατε, σταθήκατε στο πλευρό αυτή τη ομάδα. Νομίζω σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή και για εσά προσωπικά, έτσι. Οπωσδήποτε είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλου όσοι ήταν δίπλα μου τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, συγκινημένο οπωσδήποτε είμαι. Αλλά θα συνεχίσω, ελπίζω, όσο με κρατούν τα κότσια μου, να συνεχίσω και εκεί που θα πάμε φέτος, στην πρώτη κατηγορία. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα η πρώτη κατηγορία, αλλά θα κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να, τουλάχιστον να δικαιώσουμε την ομάδα μας στην κατηγορία μεγάλη. Στα μεγάλα σαλόνια που λέμε. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα. Διότι αγωνιζόμαστε στην ΚΟΠΑ από το 1985. Περάσαμε όλα τα στάδια, τέταρτη, τρίτη, δεύτερη κατηγορία. Όμως πέρσι εβάλαμε τα πρώτα θεμέλια και φέτος τελειώσαμε το σπίτι. Να περιμένει ο κόσμος της ΑΕΣ αύξηση μπάτζετ. Καλά, οπωσδήποτε στην πρώτη κατηγορία θα αυξηθεί το budget, αλλά θα αυξηθούν και τα έσοδα. Αντιλαμβάνεστε και με το θέμα με τα κανάλια, με τους διάφορους χορηγούς που θα έχουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σε ευχαριστώ. Coach, να έρθουμε σε σένα. Νομίζω ότι και για σένα προσωπικά είναι σήμερα μια σημαντική ιστορική στιγμή. Οι κόποι όλης της χρονιάς αναμείβονται σήμερα με την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Καταφέραμε να βάλουμε αυτό το μικρό χωριό μας, το πούμε, στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Το όνειρο του κύριου Στέγιου έγινε πραγματικότητα μετά από 60 χρόνια και γραφτήκαμε κι εμείς σαν ένα πολύ μικρό μέρος στην ιστορία αυτού του σωματείου. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που αυτά τα 60 χρόνια με οποιοδήποτε τρόπο στήριξαν ποδοσφαιριστές, διοικήσεις, αυτή την ομάδα για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Τι ήταν το μυστικό της επιτυχίας για την ΑΕΣ τη φετινή σεζόν? Ότι ήμασταν όλοι μια οικογένεια και μετά από χαρές και μετά από λύπες είχαμε ένα στόχο να ανεβούμε στην πρώτη κατηγορία και τον κράτησαμε μέχρι τέλους. Αυτόν το στόχο, αυτόν το είχαμε τη θέληση, το πάθος οι ποδοσφαιριστές και κράτησαν ψηλά τη σημεία του σωματείου μέχρι το τέλος. Για σας προσωπικά η νέα σεζόν πού θα σας βρει, θα συνεχίσετε? Η νέα σεζόν θα με βρει αυτήν την εβδομάδα να ξεκουράσουμε γιατί ήταν πολύ ψυχοφθόρο και μετά θα μιλήσουμε με τη διοίκηση να μας πει για αυτή τα σχέδια της. Σίγουρα ήταν μεγάλη επιτυχία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ όσα όνειρα και να κάνω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ στα 35 θα διοικήσω ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Ωραία. Θα αφιερώνατε κάπου εσείς προσωπικά αυτή την πρόκληση, την ανώδο, με συγχωρείτε. Ναι, στον αδερφό μου που μας άφησε πριν ένα μήνα. Και όλη η ομάδα του αφιέρωσε αυτήν την διάνοδο. Να μας βλέπει από εκεί ψηλά. Ευχαριστώ πολύ.